Κύριε Βουτσικάκη, πρέπει το Υπουργείο Υγείας να παρακάμψει το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο? Καλησπέρα και από μένα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Κοιτάξτε, θεωρώ ότι είναι ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Πολύ σύνθετο. Σίγουρα. Αν ο Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή δεν ήταν γιατρός, δεν νομίζω να τίθετο κάποιο ζήτημα να παρακαμπτεί το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα, ότι το Συμβούλιο αυτό υπάρχει και πρέπει κάποιο λόγο. Είναι αυτό το οποίο γνωμοδοτεί και αυτό το οποίο δίνει και την τελική έγκριση για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ή να χρηματοδοτηθεί ή να μπορεί να ανταπεξέλθει μια θεραπεία στις ανάγκες τις οποίες υπάρχουν. Θα σας παραπέμψω επίσης και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας και του ίδιου του Υπουργού που τον άκουσα σήμερα στη Βουλή, η οποία έλεγε μεταξύ άλλων πως ούτε η ίδια η εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ούτε για την αποτελεσματικότητα, αλλά ούτε και για την ασφάλεια του παιδιού. Πράγμα το οποίο καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί θέματα αξιοπιστίας και του ίδιου του φαρμάκου. Να πούμε και ούτως ή άλλως ότι στο παιδί ήδη χορηγείται φαρμακευτική. Αυτό πήγα από τώρα. Ήδη φαρμακευτική. Ήδη λοιπόν χορηγείται μια φαρμακευτική αγωγή η οποία κοστίζει πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ από την αρχή που γεννήθηκε το παιδί. Πράγμα που αποδεικνύει εν της πράγμαση ότι δεν τίθεται θέμα χρημάτων. Έχουν πληρωθεί και πολύ πιο ακριβά φάρμακα από τον ΕΟΠΗ. Οπότε νομίζω ότι υπάρχουν πολύ πιο αρμόδιοι άνθρωποι από μένα, από εσάς. Μην το πάρετε προσωπικά. Δεν θα πάρω προσωπικά, κύριε Μουτσικά. Γενικά από εμάς, οι οποίοι δεν είμαστε ειδικοί, ούτε γιατροί, ούτε. Γι' αυτό και αναδείξαμε την συγκλονιστική ανταπόκριση του κόσμου. Εμείς εδώ δεν υποδιόμαστε τους γιατρούς. Είχε αγκαλιάσει την οικογένεια. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό το οποίο συμβαίνει. Όλοι στεναχωριόμαστε σίγουρα όταν υπάρχει θέμα υγείας, το οποίο είναι πολύ δύσκολο. Πραγματικά ευχόμαστε όλοι μέσα από την καρδιά μας το παιδί να αναρρώσει και να επανέλθει και να γίνει σύντομα καλά. Τι να πω, πραγματικά κουράγιο στην οικογένεια και να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε όλοι μας. Ήσασταν σαφή.